με βάση κάποια παράταση. Εκλέγεται με απλή λογική με βάση τα δεδοσία από ένα νέο ψηφοδέλτιο. Η απέτηση του να υπάρχει κοινή άποψη είναι λαθασμένη. Το Συμβούλιο έχει αποφέρει αποφάσεις και τις οποίες εκφράζει. Υπάρχουν και μειοψηφία οι οποίοι επίσης εκφράζονται. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει ήδη έχουμε αργήσει γιατί η συμπεριφορά του προηγούμενου Συμβουλίου ήταν καταστροφική. Η αναβολή της συντέλεσης πριν 6 Ιουνίου εγκληματική. Ήδη βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, τέτοια που να χρειάζεται να μαζευτεί 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 20 μέρες, μπορεί και λιγότερο, δεν ξέρω πόσες μέρες είναι, μέχρι τις 29 Ιουλίου, 18 μέρες. Υπάρχουν όμως και διαφωνίες στον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσει όλη η διαδικασία στο ΝΑΡΙ. Και αυτό έχει να κάνει με διαφορετικές απόψεις. Η επιλογή θα γίνει με βάση ποιος έχει το σχέδιο που θα κάνει. Και αυτό την επιλογή θα ακολουθήσει ο ΆΡΙΣ. Τραβούν και πέρα και πάνω διαφορές, υπάρχουν διαφωνίες. Δεν είναι παράξενο. Το θέμα όμως είναι ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει μέχρι και τώρα ότι είτε υπάρχουν συμφωνία είτε υπάρχει διαφωνία, ο ΆΡΙΣ δεν θα μπορέσει να παίξει το πρωτάθλημα της επόμενης περίοδου εάν δεν βρει μέχρι αύριο, εντός αγωγικών το αύριο, 29 Ιουλίου, 1 εκατομμύριο ευρώ, θα χρειαστεί να πάρει παραπάνω, ψάρει παραπάνω χρήματα. Και φυσικά το πρόβλημα του Άρη δεν λύνεται με αυτό το εκατομμύριο. Θα λυθεί εφόσον υπάρξει ένα σχέδιο, υπάρχει μια κατάσταση υπόθεση η οποία δεν έχει ακόμα εγκριθεί και δεν ξέρω αν θα εγκριθεί. Θεωρώ ότι είναι θέμα για τη σύλληψη. Αυτή είναι η άποψη δική μου.